Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoor University. Είμαι στο βουνό, ο καιρός είναι βροχερός, η πρόγνωση του καιρού λέει βροχές όλη την ημέρα και το βράδυ. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να απολαύσω μια διανυκτέρευση μέσα σε ένα τυπί που θα φτιάξω από ένα κομμάτι πανί και θα μαγειρέψω μέσα στο τυπί λαχανοτολμάδες που είναι μια παραγγελία του φίλου μου του Γιάννη από την Κοζάνη. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα περάσουμε ωραία. Τον τελευταίο καιρό είχε πάρα πολύ αέρα και έχουν πέσει πάρα πολλά δέντρα στο βουνό. Αυτό είναι κάτι που δεν θες με τίποτα να πέσει πάνω στη σκηνή σου. Τώρα χρειάζομαι ένα πάσαλο για τη μέση. Όσο πιο ψηλός είναι ο πάσαλός μου, τόσο πιο στενό και ψηλό θα είναι το τυπί μου. Όσο πιο χαμηλός είναι ο πάσαλος, τόσο πιο χαμηλό και φαρδί θα είναι το τυπί. Εγώ θέλω ένα πάσαλο περίπου 1,80. Ίσα με εμένα, να μπορώ να σταθώ όρθιος μέσα. Όταν έχω σκοπό να βάλω το πάσαλό μου κάτω από το ύφασμα, στρογγυλεύω πάντα την άκρη και βάζω και ένα κομμάτι ύφασμα ή ένα κάτι ανάμεσα στο πάσαλο και στο ύφασμα για να μην τρυπήσω το πανί μου. Το πάσαλο θέλω να το τοποθετήσω λίγο μετά τη μέση, προς τα μένα. Μεσαία φιλιά. Το ίδιο κάνω και από την άλλη μεριά. Τη μεσαία φιλιά την πετώνω προς τα εκεί. Αυτό είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να το στήσουμε μόνοι μας. Βάζουμε πρώτα τα δύο πίσω, δένουμε τον μπάσαλο με ένα σχοινί τεντωμένο κάτω από το πανί και μετά ξεκινάμε και καρφώνουμε τα μπασαλάκια γύρω-γύρω. Τώρα αυτό που μένει είναι να διδώσω αυτό το κομμάτι. Δένω ένα σχοινί εδώ πέρα και μαζεύετε τον εξοπλισμό για να μην το χάσετε. Παναγιώτη! Πέρα το σχοινί. Και το δένω στο πασαλάκι που είναι εδώ πίσω. Αυτό το καταφύγιο μπορεί να κοιμήσει 5 άτομα, εάν έχει τον πάσαλο. 1, 2, 3, 4, 5 και αν δεν έχει τον μπάσαλο στη μέση, αν δηλαδή το κάνουμε κρεμαστό, μπορεί να κοιμήσει 6 άτομα. Και σκεπτόμενος ότι όλο αυτό γίνεται με ένα κομμάτι πανί, 3x4,5, χαίρομαι πάρα πολύ.
νομίζω πως το να επιχειρήσω να μαγειρέψω λαχανοντολμάδες στο βουνό είναι από μόνο του μια σοβαρή περιπέτεια. Έχω βγάλει ήδη τα φύλλα από πριν και αυτό που θέλω είναι λίγο να τα βράσω για να μαλακώσω. Παραλίγο, παρα πολύ λίγο. Κάπου εκεί πάνω τώρα ακούω ένα ελάφι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει GoPro, είναι μακριά. Το ελάφι κάνει σαν να γαυγίζει κάπως. Αν βρω ένα τέτοιο ήχο θα το βάλω στο βιντεάκι και θα το ακούσετε. Oh.
Αμάν! Ήρθε η ώρα για φαΐ. Χάλασα. Α! Α! Το χάλασα ρε! Το πρώτο το χάλασα. Τι να κάνω. Καλή όρεξη. Μπαρδόν. Νομίζω πως ήθελε λίγο περισσότερο αλάτι, αλλά είναι μια χαρά. Αλάτι μπορώ να προσθέσω και τώρα μας. Αυτό κατάφερα να το βγάλω ολόκληρο. Αχα. Πω, είναι πολύ ωραίο. Γιάννη, ευχαριστώ για την ιδέα. Έχω φαΐ μέχρι εδώ. Πολύ καλή δουλειά. Τώρα πάω να πλύνω αυτά και θα προσπαθήσω να ανάψω μια φωτίτσα έξω, να ζεσταθώ λίγο και μετά να ράξω.
Επειδή μαγείρεψα εδώ μέσα, τώρα έχει υγρασία και έχω βάλει το κατσαρολάκι πάνω από τον καζάκι να ζεσταθεί λίγο για να μειώσω έστω και λίγο την υγρασία εδώ μέσα. Κάτι πολύ σημαντικό για να κοιμηθούμε ζεστά το βράδυ είναι να φορέσουμε στεγνά και καθαρά ρούχα. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Μάλλον μου άρεσε πολύ αυτό το κρεβάτι. Κοιμάμαι 12 ώρες. Ήρθε η ώρα να σηκωθώ να φτιάξω μια ζεστή σοκολατίτσα που αυτή τη φορά έχω φέρει μαζί μου. Και σιγά σιγά να αρχίσω να μαζεύω. Γεια μας. Ωραία σοκολάτα. Και κάπου εδώ η περιπέτειά μας έφτασε στο τέλος της. Ήρθε η ώρα να πάρω τον δρόμο της επιστροφής. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, ρίξτε μια ματιά στην περιγραφή του βίντεο. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University και ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάου!